Παιδιά, καλημέρα ή καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σας θέλω την αγάπη μου. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Θα δώσω ένα διαλογισμό τεχνική υλοποίησης, τεχνική δημιουργίας. Δώστε εσείς όποια εξήγηση θέλετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όποιο επίπεδο θέλετε, όπου θέλετε. Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου, Σάββατο, Νήσι Studios, 6 ώρα το απόγευμα, σεμινάριο αυτογνωσίας μαζί μου. Ομιλία, κάποιες πόζες, κάποιες άσανες, για να ανοίξουμε λίγο σωματικά, ενεργειακά, συναισθηματικά και να προετοιμαστούμε για τον διαλογισμό κουβαντικού πεδίου που θα γίνει στο τέλος. 7 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο Νήσι Studios, Αιώλου 43. Θα βάλω το κινητό και το τηλέφωνο της σχολής στο Νήσι Studios για να κλείσετε τη θέση σας μόνο με δέσμευση. Χρειάζεται να δεσμευτείτε, χρειάζεται να κλείσετε τη θέση σας για να έρθετε στο σεμινάριο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, όσο πιο νωρίς κλείσετε τη θέση σας, τόσο καλύτερο θα είστε εξασφαλισμένοι. Θα είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι μοναδικό που το κάνω πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σας αγαπάω. Ευχαριστώ το JNS Cafe στη Νέα Κηφισιά για τη στήριξη. Ένα καταπληκτικό μαγαζί. Θα βάλω το τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook στη σελίδα για να το βρείτε. JNS Cafe στη Νέα Κηφισιά. Είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ. Μέσα από τον διαλογισμό, λοιπόν, μπορείς να αλλάξεις τα προγράμματα και να τοποθετήσεις εσύ τι νέο θέλεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν θέλεις να επέμβεις σε σένα. Ουσιαστικά γίνεσαι ένας εξαιρετικός παρατηρητής μέσα από αυτούς τους διαλογισμούς. Γίνεσαι ο παρατηρητής της ζωής σου. Σταματάει αυτή η υπερανάλυση του νου, ο υπεραναλυτικός νους αρχίζει και κλείνει. Μπαίνεις σε αυτή την συχνότητα, συνδέεσαι ουσιαστικά με το πεδίο, συνδέεσαι ουσιαστικά με την υψηλή συνειδητότητα, η οποία είσαι εσύ αυτή η υψηλή συνειδητότητα. Απλά λόγω ότι λειτουργείς σε αυτό το τρισδιάστατο επίπεδο, είμαστε σε αυτή τη τρισδιάστατη κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε την τρισδιάστατη κατάσταση, έτσι. Αυτό εδώ το πραγματάκι πίσω, εδώ το τζάκι. Χάνεις μέσα από τις αισθήσεις σου την ουσιαστική σύνδεση με την οποία έχεις όταν είσαι συνδεδεμένος με αυτή την υψηλή συνειδητότητα, τη μονάδα, το Θεό, τον ανώτερο εαυτό, το όλον, το σημείο μηδέν, πες το όπως θέλεις. Πάρα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, για να το δουν περισσότερα παιδιά. Το subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολύ γνώση, με πάρα πολύ πληροφορία. Επίσης μπορείς να σχολιάσεις κάτω από το βίντεο την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, οτιδήποτε και αν θες να εκφράσεις. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στη γέα μας. Τη διεύρυνση της αγάπης στη γέα μας, στους γαλαξίες, μέσα σε μένα και μετά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Οπότε σε αυτή τη σύνδεση που κάνεις και για να το αντιληφθείς πρέπει να κάνεις αυτή την πρακτική, να μπεις μέσα στο συναίσθημα δηλαδή. Να αρχίσεις να δημιουργείς αυτό το συναίσθημα. Και εκεί είναι ουσιαστικά που θα αρχίσει να γίνεται ο μετασχηματισμός της ενέργειας, αλλά εσύ κάνεις αυτόν τον μετασχηματισμό της ενέργειας. Φεύγεις ουσιαστικά από τα κάτω ενεργειακά κέντρα που είναι τα συναισθήματα του φόβου, του φθόνου, της επιβίωσης, της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της χώνεψης. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι χαμηλά, που βρίσκονται στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο ενεργειακό κέντρο. Και ξεκινάς να ανεβαίνεις προς τα πάνω και συνδέεσαι με την καρδιά, συνδέεσαι με τη δημιουργία και δημιουργείς αυτή τη συνοχή μεταξύ της καρδιάς και του μυαλού. Και αυτό μπορείς να το πετύχεις μέσα από τον διαλογισμό. Μέσα από τη σύνδεση. Όχι τον διαλογισμό παρατήρησης που εννοείται πολύ. Δεν συμβαίνει μέσα από τον διαλογισμό παρατήρησης. Είναι άλλες τεχνικές διαλογισμού οι οποίες έχουν έρθει τώρα ξανά στο φως. Οι περισσότερες τεχνικές αυτές προέρχονται από την Ασία. Από εκείνους τους πολιτισμούς. Από τον Βουδισμό, από τον Ινδουισμό.
Ωραία. Και αρχίζει και ξεκινά ουσιαστικά και διευρύνει τη δόνησή σου, την ενέργειά σου και τη συχνότητά σου. Γιατί τα πάντα είναι δόνηση, ενέργεια και συχνότητα. Κοίταξε τι γίνεται λοιπόν. Όταν ζεις σε αυτά τα συναισθήματα της χαμηλής συνείδησης, χαμηλά, σε αυτά τα συναισθήματα που είπα πριν, η δόνησή σου, η συχνότητά σου και η ενέργειά σου, η ενέργεια δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Η ενέργεια δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Ωραία. Πέφτει πάρα πολύ χαμηλά η ενέργειά σου και κινείσαι σε αυτό το επίπεδο. Οπότε δεν λειτουργείς μέσα από το κέντρο της καρδιάς, λειτουργείς μέσα από το κέντρο των συναισθημάτων του χαμηλού επίπεδου. Δηλαδή των χαμηλών κέντρων της συνείδησης. Γιατί η συνείδηση δεν είναι μόνο ψηλά, η συνείδηση είναι επίσης και χαμηλά. Αλλά όπως είπα και σε ένα βίντεο εχθές, προχθές, το Θεό και τη σύνδεση θα τη βρεις εκεί ψηλά. Στις υψηλές συνδυσιακές ποιότητες. Οπότε, χάνοντας ουσιαστικά τη σύνδεσή σου με την καρδιά, το κέντρο δηλαδή της δημιουργίας, η καρδιά επηρεάζει το μυαλό και το μυαλό επηρεάζει την καρδιά κατά τη διάρκεια του διαλογισμού και όταν δημιουργείται συνοχή μεταξύ καρδιάς και μυαλού, τότε είναι που ουσιαστικά η δημιουργία εκτινάσεται και έχεις μια υψηλή πρόθεση και ένα συναίσθημα πάρα πολύ δυνατό στην αγάπη, στη χαρά, στην ομορφιά. Τότε είναι που αρχίζεις και δημιουργείς, δηλαδή φεύγεις από αυτά τα συναισθήματα της χαμηλής συνείδησης, φεύγεις από αυτές τις ποιότητες των ενεργειακών κέντρων που είναι χαμηλά, γιώνονται αυτά τα συναισθήματα, παίρνεις την ενέργεια, την ανεβάζεις προς τα πάνω, εδώ αρχίζει και κρυσταλλοποιείται το έκτο κέντρο, το τρίτο μάτι, και αρχίζεις και δημιουργείς μια άλλη πραγματικότητα μέσα από αυτή την εξαιρετική παρατήρηση την οποία δημιουργείς και φτιάχνεις και συνδέεσαι. Για να το καταλάβεις και για να το αντιληφθείς, χρειάζεται να έρθεις σε σύνδεση. Ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε την ενέργεια από τα κάτω ενεργειακά κέντρα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, και μετασχηματίζουμε την ενέργεια, τη φέρνουμε ψηλά στην υπόφυση, υπόφυση, επίφυση, λαιμός, καρδιά. Την ανεβάζουμε προς τα πάνω και γίνεται σύνδεση της καρδιάς με το μυαλό. Συνδέονται αυτές οι δύο ενέργειες και αρχίζεις και δημιουργείς οτιδήποτε και αν θέλεις να δημιουργήσεις. Αρχίζεις και φτιάχνεις. Πιστεύεις στον μελλοντικό σου εαυτό, δημιουργείς δηλαδή το μέλλον σου, αυτήν εδώ τη στιγμή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας. Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος σε αυτό το πεδίο το οποίο έχει συνδεθεί. Είναι η επιτομή της δημιουργίας, είναι από εκεί από όπου προέρχονται όλα. Είναι καθαρή ενέργεια, είναι καθαρή υψηλή συνειδητότητα. Και μέσα από αυτό το πεδίο της καθαρής υψηλής συνειδητότητας υπάρχουν απεριόριστες πιθανότητες δημιουργίας. Και τα πάντα είναι πληροφορία. Όπως και εσύ είσαι πληροφορία, τα πάντα είναι πληροφορία σε σένα. Μπορείς να καταλάβεις ότι λαμβάνεις άπειρες πληροφορίες καθημερινά, άπειρα ερεθίσματα και εσύ είσαι πληροφορία. Και ουσιαστικά αυτή η πληροφορία η οποία υπάρχει σε εκείνο το κβαντικό πεδίο, υπάρχει μέσα σου και εσύ μεταδίδεις αυτή την πληροφορία και εκπέμπεις και παίρνεις επίσης πληροφορία από αυτό το πεδίο καθημερινά, το οποίο διευρύνεται συνεχώς ανάλογα σε τι συνειδησιακό επίπεδο βρίσκεσαι και στο πόσο νοητικά ουσιαστικά ανοιχτός είσαι για να ενεργοποιήσεις την πληροφορία μέσα σου και να αρχίσει αυτή να διαχέεται ενεργειακά, δονητικά και στο επίπεδο της συχνότητας. Όσο πιο πολύ λοιπόν ανοίγεις αυτό το επίπεδο το συναισθηματικό, το νοητικό, μπορείς να είσαι δέκτης αλλά και πομπός, να εκπέμπεις προς τα έξω και δέκτης και εκπέμπεις. Κάνεις και τα δύο. Και ανάλογα σε ποιο επίπεδο συνειδητότητας βρίσκεσαι, είναι αυτό το οποίο λαμβάνεις και αυτό το οποίο στέλνεις. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα υψηλό επίπεδο συνειδητότητας και ειδικά κατά τη διάρκεια που συνδέεσαι και βρίσκεσαι μέσα στο διαλογισμό, δεν τραβάς συνεχώς ενέργεια από έξω
από το πεδίο, αλλά δημιουργείς εσύ τη δική σου ενέργεια, εκπέμπεις, δημιουργείς το δικό σου ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με τη σύνδεση και τη συνοχή την οποία δημιουργείς με την καρδιά σου και με την υπόφυση, υπόφυση καρδιά, και αφήνεις την ενέργεια να ρέει ελεύθερα μέσα στο σώμα σου, ρέει ενέργεια ελεύθερα, και αρχίζεις και δημιουργείς αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και αρχίζουν τα πράγματα και έρχονται προς τα μέσα, έχοντας δημιουργήσει χώρο μέσα από την, μέσα από τον διαλογισμό, μέσα από τη χαλαρότητα του νου και το άνοιγμα της καρδιάς, μέσα από το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο δημιουργείς με το νου, με την υπόφυση, και το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείς με την καρδιά σου, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο ήλιος μας λοιπόν, έτσι για να το συνδέσουμε και λίγο πιο βαθιά, ο ήλιος μας είναι το ηλεκτρικό, η ηλεκτρική ενέργεια, και η Αιγαία είναι η μαγνητική ενέργεια. Η καρδιά σου είναι η Αιγαία, η μαγνητική ενέργεια, και ο ήλιος, το φως το οποίο έρχεται, είναι η υπόφυσή σου. Τι γίνεται λοιπόν, πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ την ενέργεια? Αντιλαμβάνεσαι το 1% της ενέργειας το οποίο υπάρχει. Το 1% από την πραγματικότητα την οποία υπάρχει, αντιλαμβάνεσαι μόνο το 1%. Και πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το 1%? Από την ταχύτητα του φωτός, από την ταχύτητα του ήλιου, από τις ακτίνες του ήλιου. Έτσι αντιλαμβάνεσαι το 1% της πραγματικότητας. Γι' αυτό όταν γίνεται αποσύνδεση από τις εξωτερικές, από τα εξωτερικά ερεθίσματα, και κλείνεις τα μάτια σου, αντιλαμβάνεσαι άλλα επίπεδα πραγματικότητας, άλλα επίπεδα διαστάσεων, και αρχίζεις και τα αισθάνεσαι. Αυτό που θα κάνεις λοιπόν είναι, θα φέρεις την προσοχή σου στην αρχή, θα κλείσεις τα μάτια σου, θα αρχίσεις να χαλαρώνεις νοητικά και σωματικά. Φέρεις το αριστερό χέρι στην καρδιά, το δεξί χέρι από πάνω εδώ. Θα αρχίσεις ότι μπορείς να το κάνεις ξαπλωμένος, αλλά μην κοιμηθείς. Μπορείς να το κάνεις σε καθιστή στάση, άμα θέλεις, που είναι πιο εύκολο για να μην κοιμηθείς. Ωραία. Με τα χέρια στην καρδιά, θα δεις ότι μετά από κάποιες αναπνοές, εισπνοές και εκπνοές, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από τη μύτη. Ή αν θέλεις, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Θα αρχίσεις να χαλαρώνεις νοητικά και σωματικά. Εδώ αυτό το σημείο, το κέντρο της καρδιάς, θα αρχίσει να ενεργοποιείται δημιουργώντας αυτό το μαγνητικό πεδίο. Γι' αυτό φέρνουμε τα χέρια στην καρδιά, εντάξει. Θα αρχίσει να οραματίζεσαι ένα λευκό φως. Μετά από 5, 6, 7 λεπτά, καθώς έχεις ενεργοποιήσει το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς με αυτό το λευκό φως και με τη θερμότητα την οποία έχεις δημιουργήσει με τα χέρια σου πάνω στην καρδιά, θα συνδέσεις αυτό το λευκό φως με την υπόφυση και θα στείλεις αυτό το λευκό φως σε αυτό εδώ το σημείο. Και θα παραμείνεις εκεί για λίγη ώρα. Με αυτό το συνέστημα, με αυτή την αίσθηση τη συναισθηματική. Είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια της αγάπης, που δεν έχει να κάνει με την αγάπη έτσι όπως την εξηγείς. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το αισθανθείς για να το αντιληφθείς. Και θα στείλεις μετά αυτή την ενέργεια προς τα πάνω. Αυτό το λευκό φως θα το στείλεις προς τα πάνω. Πού προς τα πάνω? Προς το κοσμικό σύμπαν. Προς την κοσμική δημιουργία. Προς τον δημιουργό, προς τον Θεό. Πες το όπως θες. Φτιάξε το όπως θες. Και επίσης μετά, αφού θα στείλεις προς τα πάνω, θα γιώσεις επίσης αυτή την ενέργεια, αυτό το λευκό φως προς τα κάτω, προς τη γη. Και θα τη στείλεις στη γη. Και θα μείνεις συνδεδεμένος με αυτή τη λευκή γραμμή προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εγώ τώρα φανταστείτε ότι εξηγώ αυτή την τεχνική. Είναι μια τεχνική που μου έχει δοθεί και είμαι ευγνώμων. Μου έχει δοθεί από αυτό το κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο εσωτερικό το οποίο υπάρχει σε όλους μέσα μας. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι συνδεδεμένος, αν και μιλάω, είμαι με ανοιχτά τα μάτια. Κάποιοι μπορεί να μην με πιστεύουν. Ο καθένας
στο δικό του επίπεδο, στο δικό του μονοπάτι. Σας αγαπάω όλους. Είμαι συνδεδεμένος με αυτή την ενέργεια, η οποία ρέει από πάνω προς τα κάτω, από την υπόφυση στην καρδιά μου, στα ενεργειακά κέντρα και προς τα κάτω, προς τη Γαία. Είναι αυτή η καταπληκτική ενέργεια από την οποία προέρχεσαι. Η ενέργεια της δημιουργίας. Είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι υπέροχο. Σας στέλνω την αγάπη μου και σας αγαπάω. Δοκιμάστε αυτή την πρακτική. Η πρακτική δημιουργίας, πρακτική θεραπείας. Δίνω συνεχώς διαλογισμούς και διάφορα πράγματα. Είμαι ευγνώμων και σας αγαπάω. Σας στέλνω την αγάπη μου, παιδιά. Conscious Coaching, ελάτε να εργαστούμε μαζί. Είμαι ο μόνος καθοδηγητής συνειδητότητας στην Ελλάδα. Έχω δημιουργήσει ένα δικό μου σύστημα. Επανασύνδεση σχέσεων. Ελάτε να κάνουμε επανασύνδεση σχέσεων. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Για να κάνετε επανασύνδεση. Τυχερά παιχνίδια. Προγραμματισμός τυχερών παιχνιδιών. Απώλεια βάρους. Διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα τα προγραμματίζουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Θα με βρείτε στο Facebook George Codis. Θα με βρείτε στο Instagram George Codis κάτω παύλα coach. Θα με βρείτε στο Facebook ομάδα συνειδησιακής εξέλιξης. George Codis στο Facebook. Codis George Suka Yoga στο Facebook. George Codis κάτω παύλα coach στο TikTok. George Codis κάτω παύλα coach στο Instagram. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε. Το email μου και το κινητό μου στην περιγραφή. Επίσης στην περιγραφή θα βρείτε και πάρα πολλούς διαλογισμούς δώρο από μένα για εσάς. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά, like and subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube. Σας αγαπάω, σας στέλνω την αγάπη μου, είστε υπέροχοι, να είμαστε.